παιδιά, τι κάνετε? Ελπίζω καλά, εγώ είμαι καλά και πάμε στο βίντεο. Σήμερα μετά από καιρό θα κάνω haul και ελπίζω να σας αρέσουν τα haul γιατί εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Αυτά είναι τα πραγματάκια που έχω και ανυπομονώ να σας τα δείξω. Επίσης τώρα έρχεται το καλοκαίρι, οπότε ήθελα να ανανεώσω όλα τα προϊόντα που έχω για περιποίηση μαλλιών, προσώπου και τέτοια. Και μια και τελείωνα λίγο τα προηγούμενα, είπα να αγοράζω έτσι μια ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων. Έχω πάρει προϊόντα από μια συγκεκριμένη μάρκα. Τις περισσότερες περιπτώσεις, αλλά εννοείται δεν είναι sponsor. Οπότε μπορείτε να καταλάβετε ότι όλοι μας αγαπάμε κάποια μάρκα παραπάνω από άλλες, οπότε είναι λογικό να ψωνίζω παραπάνω από μία μάρκα από ό,τι από μία άλλη. Ανοίγω λοιπόν τη σακούλα και το πρώτο που πιάνω είναι αυτό το lip balm, το οποίο το πήρα από το ίντερνετ. Λέγεται Institut Carité Paris και είναι αυτό το γλυκούλι. Γενικά έχω πολλά lip balms, αλλά τελειώνουν σιγά σιγά και ήθελα ένα πιο μικρούλι έτσι που μπορώ να παίρνω μαζί μου σε ταξίδια. Και γενικά όταν μεταφέρομαι από το σπίτι. Το επόμενο είναι αυτή η μάσκα που λέει Marseille. Είναι η εταιρεία που πήρα πολλά πράγματα από αυτήν, γιατί είχε έκπτωση 50%. Και γενικότερα, πέρα από ότι μου αρέσουν οι εκπτώσεις, μου αρέσει και αυτή η εταιρεία πάρα πολύ. Και στο πατρικό μου και εδώ έχω πάντα κάτι από αυτή την εταιρεία. Οπότε έπρεπε να πάρω ακόμα περισσότερα για να ενισχύσω την αγάπη μου και να ενισχύσω και την εταιρεία μαζί. Αυτή είναι με ελαιόλαδο και αυτά για ξηρά μαλλιά, οπότε ήθελα πάρα πολύ κάτι τέτοιο. Γενικά να ξέρετε ότι από φυσικά έλαια το ελαιόλαδο είναι το καλύτερο, είναι αυτό που όντως κάνει δουλειά και σε βοηθάει, οπότε γιατί όχι να μην το έχω και σε μάσκα. Σκεφτείτε με την έκδοση, η μάσκα αυτή έκανε 2,5 ευρώ. Πολύ καλή. Περνάμε σε δύο κρέμες σώματος από Le Petit Marseillais. Πρώτη φορά βλέπω τη σειρά από Le Petit Marseillais, οπότε έπρεπε να πάρω και τις δύο κρέμες. Τη μία θα τη δώσω λογικά στη μαμά μου. Δεν μου άρεσε το δίλημα του να διαλέξω ποια να πάρω, οπότε τις πήρα και τις δύο. Η μία είναι γάλασι κουβουτήρο καριτέ, εθέρια έλα χαμομηλιού. Δεν μου άρεσε τόσο αυτή η μυρωδιά όσο αυτή που είναι κουβουτήρο καριτέ, γλυκό αμύγδαλο, έλαιο, άργαν. Εννοείται δεν κάποιο αυτή. Αλλά δυστυχώς μου έπεσε και είναι κάπως έτσι. Περνάμε στο επόμενο που είναι ένα σαπόν που πήρα από το ίντερνετ και κοντεύει να ψηλοτελειώσει. Είναι το Sun Kissed Blonde Lemon Highlights. Όπως βλέπετε δεν είμαι ξανθιά, δεν έχω αντάβιες. Αλλά μου αρέσει να πιστεύω πως ενισχύω κάπως το χρώμα των μαλλιών μου με κάτι και η αλήθεια είναι πως το ένιωσα λίγο να μου ανοίγει όταν το χρησιμοποιούσα τις άκρες κάπως. Οπότε μου άρεσε και νομίζω θα το ξαναέπαιρνα. Επιστρέφουμε στη Le Petit Marseillais, πήρα αυτό το pack με τα δύο πρόλουτρα. Λατρεύω το αμύγδαλο γενικότερα, το γάλα γλυκό αμύγδαλο μου ήρθε πάρα πολύ ωραία και θα μου αρέσει να κάνω μπάνιο με αυτό. Και εκεί ωραία υφή και ωραία τιμή και φυσικά συστατικά γενικά τι ωραία εταιρεία. Μαζί με το lip balm πήρα και αυτή την ενεδατική κρέμα που δυστυχώς δεν λέει αν είναι για πρόσωπο ή για χέρια. Λέει απλά ότι είναι ενεδατική κρέμα. Οπότε δεν ξέρω πού θα τη χρησιμοποιήσω, λογικά και στα δύο μέρη. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ, μυρίζει ωραία και έχει κάτι το διαφορετικό γενικά. Μου αρέσει να ψωνίζω από το ίντερνετ πράγματα που δεν βλέπω γύρω μου. Για να δοκιμάζω νέα πράγματα, νέα προϊόντα. Οπότε είμαι χαρούμενη αυτό το μικρό μπουκαλάκι και μου αρέσει που είναι έτσι μικρούλι για ταξίδια και αυτά. Το επόμενο από Le Petit Marseillais είναι αυτό το σαμπουάν, ξανά με ελαιόλαδο. Και το πήρα γιατί ήθελα ένα σαμπουάν. Οπότε, γιατί όχι, να μην ταιριάζει με όλα τα υπόλοιπα. Οπότε πήρα αυτό. Μετά περνάμε σε μια εταιρεία που χρόνια έχω δει στην αγορά, χρόνια έχω ακούσει κι αυτήν, αλλά δεν έτυχε ποτέ να τη δοκιμάσω. Οπότε είχε και αυτή μια μέρα 30% έκπτωση, νομίζω 20% και λέω είναι η ευκαιρία μου. Οπότε πήρα μια κρέμα προσώπου, μια και η δική μου μετά από 1,5 χρόνο τελείωσε. Είναι αυτή, πολύ ωραία, πολύ καλή υφή, ενυδατώνει το πρόσωπό μου και είμαι πολύ ευχαριστημένη. Εννοείται έπρεπε να πάρω και άλλα πράγματα από τη σειρά. Έχω μια μανία, όπως βλέπετε, να παίρνω πολλά μαζί, πολλά ίδια τη σειρά. Απλά αυτό τι θέλω να τα παίρνω. Να βγαίνω την υποχρέωση ότι ξέρεις, μου λείπει σαμπουάν, αφρόλουτρο, κρέμες, τα παίρνω όλα μαζί. Μετά ξανά από την αρχή και κάπως έτσι είναι η ζωή μου. Δεν μου αρέσει να τρέχω καθαρίσει και λίγο. Όχι, μου τελείωσε το σαμπουάν, όχι, μου τελείωσε το ένα, όχι, μου τελείωσε το άλλο. Γιατί έτσι κάνεις και πιο επιπόλαιες αγορές. Ή δεν βρίσκεις το που θέλεις, ή δεν βρίσκεις εκπτώσεις. Και όταν κάτι μπορείς να το βρεις έκπτωση, νομίζω είναι καλύτερο να το πάρεις τότε από να το πάρεις μετά. Οπότε πήρα δύο μάσκες, η μία είναι καθαριστική και αυτή είναι ενυδατική. Τι μου άρεσε πάρα πολύ, πρώτη φορά έπαιρνα θρεπτική μάσκα, έτσι ενυδατική, είναι ωραία. Αναρωτιέμαι αν μπορώ να τα χρησιμοποιώ και σαν ενυδατική κρέμα, γιατί δεν μου αρέσει η φάση του τι το βάζεις και το βγάζεις, αφού η ενυδάτωση πρέπει να μένει. Αλλά λογικά έτσι θα είναι, οπότε θα το ξεβγάζω μετά. Αυτή είναι μάσκα βαθύ καθαρισμού. Εντάξει, δεν κάνει και τον καθαρισμό, καλά είναι. Μου αρέσουν που είναι και έτσι μικρά τα μοντάκια. Αυτά από μένα, αυτά είχα να σας δείξω. Τελικά το haul δεν ήταν τόσο μεγάλο όσο νόμιζα. Εγώ νιώσα από την άλλη ότι ήταν πολύ μεγάλο. Γιατί πήγα 2-3 φορές για ψώνια και τα πήρα όλα αυτά μαζί. Αλλά είναι μια χαρά. Ελπίζω να σας άρεσαν οι προτάσεις μου. Και γενικά και εσείς όταν παίρνετε καινούργια προϊόντα, νιώθετε τη χαρά της ανανέωσης. Γιατί εγώ έτσι νιώθω.
Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο που φυσικά δεν θα είναι haul. Α, ξέχασα αυτό το μικρούλι, το bath freezer από το body shop που απλά το ρίχνει στην πανιέρα. Δεν το έχω δοκιμάσει ακόμα για να το έχω εδώ. Και η αλήθεια είναι πως δεν έχω πολλά expectations, δεν ξέρω αν θα δουλέψει, αλλά ας ελπίσουμε πως ναι. Τώρα όντως γεια.